Υπεγράφει η Σύμβαση Έργου Διαμόρφωσης Κημητηρίων στην Επικοινότητα Ρημνίου της Δημοτικής Ενότητας ΕΑΝΗΣ. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 193.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών. Το πρόγραμμα της τοπικού διαμερίσματος Ρημνίου λύνεται. Με τη βοήθεια τη δική σου, να ευχαριστήσουμε και τις τεχνικές υπηρεσίες και τον κύριο Πλακεντά, τον αντιπεριφερειάρχη. Ο εργολάβος, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι νωρίς θα επιληθεί για να μην πιάσουν οι πολλές βροχές, για να μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Και βέβαια, θα ευχαριστούμε θερμά που η περιφέρεια στέκεται αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια. Είναι εδώ και ο πρόεδρος της κοινότητος, και αυτός ας πει δύο κουβέντες, γιατί το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κύριε Περιφερειάρχα, ένα χρόνιο πρόβλημα που υπήρχε στο Χαρνό, καλή την πίστη, δώσατε λύση, το εντάξατε αμέσως στα δημόσια έργα και σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των κατοίκων του χωριού μας, γιατί όπως σας είχαμε τονίσει τότε, υπήρχε πρόβλημα, δεν υπάρχει μέρος κάποιου να θάψουμε οτιδήποτε και δώσατε αμέσως τη λύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ να σου πω. Λύσει και ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισα. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Επιπρόσθετα, να σας συγχαρώ για την ευαισθησία που επιδείξατε και την πρότασή σας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Όπου για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η Περιφερειακή Αρχή έχει οι συνομιλητές, τους πολίτες, την κοινωνία και, την εκπροσώπηση της κοινωνίας. Και ο Γιώργος ο Μαργαρίτης και ο Φώτης ο Κεχαγιάς, όχι μόνο το ότι κατάγονται από εκεί, που έχουν μια επιπρόσθετη ευαισθησία, αλλά και όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιφέρειά μας, όπου υπάρχουν ζητήματα, τα θέτουν εύστοχα και εμείς είμαστε εδώ για να τα υλοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, με ενότητα, με σύνεση και ιεραρχώντας τις ανάγκες και πάνω απ' όλα την αξιοπρέπεια των ανθρώπων μας, γιατί αυτό το πράγμα έχει να κάνει πρωτίστως με την αξιοπρέπεια. Είναι αυτό που λέμε, πρέπει να τιμούμε τους νεκρούς, αλλά και να φροντίζουμε για τα γέννη τα παιδιά μας. Και αυτό εδώ γίνεται πράξη. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι του Περιφερειακού Συμβουλίου, εμείς κάνουμε το ελάχιστο. Βέβαια, οι πόροι είναι δυσέβρετοι αυτή την περίοδο της κρίσης, αλλά μας δόθηκε η δυνατότητα και με στρατηγική που αναπτύξαμε και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να το έχουμε αυξήσει κατά 150%. Άρα οι πόροι υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι σύνεση, συνεννόηση και με ενότητα να απειλούμε τα προβλήματα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Χαίρομαι για την εξέλιξη και βέβαια από τον ανάδοχο το έργο να παρακαλέσω όσο γίνεται πιο γρήγορα να ανταπεξέλθετε στις συμβατικές σας υποχρεώσεις και όλοι μαζί να επισκεφτούμε το χωριό όπου να δούμε τα χαμόγελα των ανθρώπων εκεί, διότι και όταν οι δικοί μας άνθρωποι φεύγουν, το πώς τους φροντίζουμε μπορούν έστω να φέρουν και ένα χαμόγελο για το χωριό και αυτό είναι πολύ σημαντικό.